όταν μάθαμε ότι θα έρθετε, ε, ξέραμε ότι θα βρούμε ένα, έναν άνθρωπο, ένα κόμμα που στηρίζει τα δικαιώματά μας, έχει δείξει γρήματα γραφής στους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες και στη στήριξή τους για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Εδώ που, που βρισκόμαστε, ε, έχουμε από τότε που είδαμε στο σωματείο και όσο καιρό δουλεύουμε εδώ, έχουμε μαζέψει μια σειρά ζητήματα και προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο. Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι ε, αυτό το έργο θα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ε, Μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και 5.000-5.500 εργαζόμενους. Ε, είναι ένα τεράστιο ε, έργο το οποίο ε, βέβαια ε, το φτιάχνουν οι, οι εργάτες οι μηχανικοί, οι χειριστές, όλοι αυτοί που εκπροσωπούμε εμείς σαν σωματείος μέσα σε αυτό το, το τεράστιο έργο και μέσα από αυτή τη διαδικασία που τη δουλειά μας θέλουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και τα κύρια ε, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς, είναι γενικά, αλλά ε, πόσο μάλλον εμείς που κάνουμε ένα επίπονο επάγγελμα μέσα στο, σε εκτεθειμένη σε καιρικέ συνθήκε δύσκολε και ε, επίπονο δύσκολο επικίνδυνο, ε, να μην μπορούμε να ζήσουμε τι οικογένειέ μα. Δουλεύουν, ε, έχει κυριαρχήσει να εξαντλητικά ωράρια, ατελείωτε ώρε. Αυτό ενισχύεται τόσο από την ένταση από τη μεριά εργοδοσία για να προχωρήσει το έργο, ε, όσο και από την ακρίβεια. Γιατί όταν δεν έχει να παίρνει ένα μισθό, ο οποίο δεν φτάνει να βγάλει το μήνα, ε, υποχρεώνεσαι και προσπαθεί να τα φέρει πέρα. Και 26 και 28 ώρε να γίνει η μέρα, τελικά δεν θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Άρα, το κύριο, ένα από τα κυριότερα ζητήματα που έχει να κάνει και με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είναι η συλλογική σύμβαση. Γιατί αυτή διασφαλίζει ε, μεροκάματα, ένσημα, ε, δικαιώματα, ωράρια, τα οποία όπω γνωρίζετε κι εσεί. Η κλαδική μας σύμβαση που είχαμε υπογράψει σαν οικοδόμη δεν είχε γίνει, δεν είχε γίνει ακόμα υποχρεωτική. Την επιβάλλουμε όπου μπορούμε ε, με τον αγώνα μα, αλλά ε, η κυβέρνηση δεν την έκανε. Βέβαια, ξεκινάει νέα διαπραγμάτευση τώρα για τη συλλογική συμβάση. Στην οποία δώσουμε τη δυνάμη μα όλοι οι οικοδόμοι για να ανεβάσουμε τα μεροκάματα, για να ανεβάσουμε την ασφάλισή μα, για να παίρνουμε μια ασφάλιση η οποία να μα δίνει και μια σύνταξη. Γιατί δυστυχώ έχουμε το φαινόμενο να έρχονται συνάδελφοι πλέον πίσω στη δουλειά συνταξιούχοι με το νέο νόμο. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στην οικογένειά του. Όχι επειδή του αρέσει να δουλεύουν. Αν πέναν λεφτά και είχαν ικανοποιητικό μισθό, θα ήταν στην παραλία και θα ξεκουράζονταν. Και αυτό είναι και επικίνδυνο, γιατί όσο πιο μεγάλο είσαι, τόσο πιο κόπο και καταλαβαίνουμε όλοι τι συνέπειε για την ίδια του την υγεία και ζωή ε, σημαίνει. Άρα λοιπόν, ακρογωνίω λίθο για μα είναι οι συλλογικέ συμβάσει, τα δικαιώματά μα να μπορέσουν να, να θεμελιωθούν και να, γίνουνε γίνουν νόμος για όλους τους χώρους δουλειά. Ε, και το κόμμα, το κόμμα μας έχει δώσει αγώνες για όλα αυτά τα ζητήματα και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα... Ε, άλλα ζητήματα που, όπως είπα, είναι ε, στο χώρο είναι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας που έχουν σχέση και με τη σύμβαση, αλλά ε, τα τυπικά βέβαια μέτρα τηρούνται ως έναν βαθμό, ε, καταλαβαίνουμε όλοι τι, τα τυπικά, αλλά ουσιαστικά ε, πρέπει να Ενταδεκοποιηθούν τα μέτρα και το πιο ουσιαστικό είναι τα 12 ώρα. Όταν δουλεύεις και κουράζεσαι, εκεί είναι το επικίνδυνο για όλους για, για τους εργαζόμενους. Αυτά τα, τα ζητήματα και επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο τεράστιο έργο, θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα είδα και τον κύριο υπεύθυνο της ΛΑΜΔΑ εδώ, ακόμα δεν έχουμε προλάβει να συναντηθούμε με την εταιρεία την οποία θέλουμε να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας, είναι ότι... Δεν μπορεί να ένα το τέτοιο έργο να μην υπάρχει μια ε, μεγάλη ε, μονάδα υγεία μέσα στον ίδιο χώρο για του ίδιου εργαζομένου, που να έχει γιατρό, που να έχει νοσηλευτή, να έχει επιδεινωτέ, να έχει ε, όλα αυτά τα απαραίτητα και αναγκαία για ένα σοβαρό ατύχημα να, να το προλάβουμε, να μην χάσουμε τον άνθρωπο. Και άμεση παρέβαση. Και φυσικά ε, αστυνοφόρο. Γιατί ε, τα, τα ατυχήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο χώρο, ε, όσε φορέ καλέστηκε αστυνοφόρο, ευτυχώ ε, δεν ήταν και πολύ σοβαρά το αστυνοφόρο θα έκανε 50 λεπτά να έρθει και τελικά δεν ήρθε και πήγαν με ιδιωτικά μέσα οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν αυτά τα θεωρούν πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά που πρέπει να γίνουν γιατί δεν μπορεί να είναι μια διαφήμιση και μια βιτρίνα το έργο και ο ουρανοξύστης στα πρότυπα μέτρα και καλά ασφάλεια την ίδια ώρα όμως που να είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλούς κινδύνους που θέλουμε να του ε, τους προστατεύσουμε τους συνάδελφους κτλ. Από την άλλη, υπάρχουν και τα ζητήματα των συνάδελφων των μεταναστών, επειδή έχουμε πάρα πολλού μετανάστε εδώ πέρα, ιδιαίτερα από την Αλβανία και ε, αραβόφωνου, οι οποίοι έχουν τα προβλήματα με τα χαρτιά, τα, τα δικαιολογητικά, μπλεκούμε του δικηγόρου, θέλουν να απλοποιηθούν οι διαδικασίε, μην μπαίνουν σε μια. Δηλαδή, μαζεύουν πέντε δραχμέ και τι ή ίσω γιατρού, γιατί δυστυχώ θα γίνει, έχει γίνει ιδιωτική υγεία, ή ίσω δικηγόρου, να μα φτιάξουν τα χαρτιά. Εκεί έχουν καταδείξει. Και αν χάσει, κάτι και μείνει ένα μήνα εκτό δουλειά, είσαι τελειώμενο 6 μήνε, γιατί κυνηγάνε τα νίκια και είσαι έτοιμο για, για έξωση. Άρα λοιπόν είναι ε, ζητήματα τα οποία τα παλεύουμε εδώ πέρα ε, μαζί με όλου του συναδελφού. Να πω ότι επειδή ε, το σωματείο ε, ξεκινήσει σε γραφές, έχουν ήδη παραγραφεί πάρα πολλοί συναδελφοί. Και καλούμε και του υπόλοιπου που δεν δηλαδή, έχουν γίνει μέλη να γίνουν, γιατί συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε ε, πάρα πολλά να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να πηγαίνουμε σπίτι μας, να τα ξεκουραζόμαστε, να παίρνουμε το μισθό μας και να μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, να μπορούμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια για γιατί η παιδεία έχει γίνει και αυτή η ιδιωτική. Σήμερα να πούμε και καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, που κοπιάζουν και μοχθούν. Κάποιοι βέβαια θα τα αγοράζουν αύριο μεθαύριο, που θα μπορούν. Εμείς δεν θα μπορούμε, άρα πρέπει να δώσουμε αγώνα για να είναι και δημόσια η, η παιδεία. Αυτά σε λίγες γραμμές και γραμματέα. Να σας δώσουμε το λόγο και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που, ήσασταν, που είσαστε εδώ.